Εκτός ελέγχου τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο Ρέθυμνο, ανάρχη στάθμευση στους κεντρικούς δρόμους, παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων, κυκλοφορία μοτοσυκλετών στους ποδηλατόδρομους και δίπλα στους πεζούς. Σταματούν εκεί πέρα, δεν παραπεράζει αυτοκίνητο και γίνεται αυτό το χάος. Μπαίνει σε ένα δρόμο που είναι μονόδρομος και ξαφνικά βλέπει αμάξι απέναντι. Άναρχη κυκλοφορία με οχήματα ακόμα και πάνω σε πεζοδρόμια. Δεν πρόκειται να αλλάξει η νοοτροπία. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Το πρόβλημα διωγγώνεται τις μεσημβρινές ώρες με την τροφοδοσία των καταστημάτων που θα έπρεπε να γίνεται νωρίς το πρωί και από συγκεκριμένους χώρους. Είναι εμφανές στα πλάνα του τηλεοπτικού φακού της Κρήτη TV ότι ένας ασυνείδητος οδηγός αρκεί για να φέρει την κατάσταση σε κυκλοφοριακό αδιέξοδο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μάλιστα σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Παρεμποδίζοντας ουσιαστικά την ελεύθερη διακίνηση των πεζών, των παιδιών και γενικότερα ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Πολλές φορές περνάει ένα μεγάλο, ένα φορτηγό, ένα κάτι και χτυπάει τους καθρέφτες. Μπαρκάρουν αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά στη λεωφόρο και το έχουν κάνει υπογρατικά μια λουρίδα. Εν τω μεταξύ, σε κάθε διαφορετικό σημείο των κεντρικών μονοδρομημένων οδών, η παράνομη στάθμευση γίνεται εκ περιτροπής είτε δεξιά είτε αριστερά, καθιστώντας την οδήγηση ακόμη πιο απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Μια ζωή στο Ρέθυμνο ήταν δραματικό το σύστημα. Μια ζωή. Κάτοικοι και επαγγελματίες οδηγοί διαβεβαιώνουν ότι το κυκλοφοριακό είναι διαχρονικό πρόβλημα στην πόλη του Ρεθύμνου και ότι ο κίνδυνος έχει αυξηθεί με τα διευρυμένα πεζοδρόμια που αποτελούν πια παράνομο χώρο στάθμευσης για μηχανάκια, ακόμη και με επικίνδυνη διέλευση, μάλιστα και κατά τις νυχτερινές ώρες, με αδιάψευστο μάρτυρα τον τηλεοπτικό φακό. Ξεφυτρώνουν δεξιά, αριστερά. Κυκλοφορούν μηχανάκια και παρκάρουν και απάνω στο πεζοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, Άγγελος Μαλάς, εξηγεί ότι το θέμα μελετάται διεξοδικά και θα υπάρξει αναλυτική κανονιστική ρύθμιση δρόμο προς δρόμο για να μπει τέλος στο καθεστώς ασυδοσίας. Δεν αρνείται μάλιστα ότι η κατάσταση είναι όχι μόνο προβληματική, αλλά ζητά επιτακτικά μια αποτελεσματική ρύθμιση. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι δεν γίνεται παράνομη χρήση των πεζοδρομίων από μηχανάκια, όπως συχνά παρουσιάζονται και παρκαρισμένα οχήματα ή φορτοεκφορτώσεις επί των πεζοδρομίων.